Την κατασκευή ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου διεθνών προδιαγραφών στην Αλεξανδρούπολη είχε ανακοινώσει ο αείμνηστος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης, θεωρώντας, όπως έλεγε τότε, ότι η Αλεξανδρούπολη χρειάζεται ένα κλειστό υψηλών προδιαγραφών γυμναστήριο, δεδομένου ότι διακρίνεται αγωνιστικά σε Ελλάδα και εξωτερικό τόσο μέσω της ομάδας βόλεϊ του Εθνικού, όσο και άλλων αθλητικών σωματείων. Το έργο συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ και χωρητικότητας περίπου 1.300 θεατών έχει ενταχθεί ήδη μέσω των πιστώσεων της Περιφέρειας στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να εκχωρηθεί στο επόμενο διάστημα με προγραμματική σύμβαση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα διαθέσει την έκταση ανέγερσής του και θα αναλάβει τη μελέτη αλλά και την κατασκευή, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018. Μερικούς μήνες μετά, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης αναφέρει πως οι διαδικασίες για την απόκτηση ενός σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου κοντά στο νέο κολυμβητήριο συνεχίζονται κανονικά και σε αυτό θα φιλοξενούνται, εκτός από το βόλεϊ, το μπάσκετ αλλά και το handball. Το κλειστό γυμναστήριο των 3.900.000, μην ακούτε τις σιρήνες, η προσπάθειά μας συνεχίζεται κανονικότατα. Εντός το πολύ 5 μηνών θα έχει ολοκληρωθεί, έχοντας κατασταλάξει πλέον στα αθλήματα τα οποία θα φιλοξενεί το κτίριο αυτό, το οποίο υπάρχει κλειδωμένη η χρηματοδότηση. Θα φιλοξενήσει βόλεϊ, μπάσκετ και handball. Παραπάνω αθλήματα όπως η ενόργανη γυμναστική ή οτιδήποτε άλλο ανεβάζει τον προϋπολογισμό πάνω από τα 3.900.000 και δεν υπάρχει δυνατότητα να συμβεί αυτό. Και βέβαια έχει οριστικοποιηθεί και ο χώρος στον οποίο θα μπει. Είναι μπροστά από το καινούργιο μας κολυμβητήριο. Έχουμε ένα χώρο μεγάλο εκεί, εκεί θα μπει σε ένα κομμάτι του και σιγά σιγά θα διαμορφώσουμε εκεί ένα χώρο συνδυασμένου μαζικού αθλητισμού, που θα έχει κολυμβητήριο με όλα μέσα, πόλο, κολυμβής και τα λοιπά, μπάσκετ, βόλι και χάντμπολ. Και μην ξεχνάμε ότι ακριβώς από την άλλη μεριά του δρόμου, στα 50 μέτρα, έχουμε και 4,5 στρέμματα με χρήση σχολείο. Άρα λοιπόν να κάνουμε και ένα σχολείο κάποια στιγμή εκεί πέρα, και πιο πέρα από την άλλη μεριά υπάρχει το γυμνάσιο, δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα, το 5ο γυμνάσιο. Καταλαβαίνετε ότι αγκαλιάζουμε με δημόσια εκπαιδευτήρια ένα κέντρο αθλητισμού με 4 αθλήματα. Νομίζω ότι είναι σωστός ο οραματισμός αυτός και ο προγραμματισμός και βαδίζουμε σταθερά βήματα στη σωστή κατεύθυνση.